Πάντω έχει το... σηκωθεί πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά κυρίω με το θέμα του 16χρονου. Εγώ διαβάζω ναι. μια ανακοίνωση του κ. Σπίρτζη, το με προστασία του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά λέει μιλάμε για ανεκπαίδευτου επικίνδυνου αστυνομικού του επιτελικού κράτου Μητσοτάκη. Και μάλιστα αναφέρεται και στην προηγούμενη ε, θάνατο του Νίκου Σαμπάνη στο πέραμα και στην δολοφονία Γρηγορόπουλου. Σήμερα είναι 14 χρόνια από την δολοφονία Γρηγορόπουλου, κ. Κυρενάκη. Αυταρχικό κράτο, αστυνομικό κράτο που αυτερετεί. Κοιτάξτε, νομίζω σε αυτέ τι περιπτώσει πάντα κάποιοι βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα, είτε προ τη μία πλευρά είτε προ την άλλη. Κάποιοι βιάζονται, στο ΣΥΡΙΖΑ συνήθω, να κατηγορήσουν αστυνομικού χωρί να έχουν συνολική εικόνα. Και για να είμαι δίκαιο, και κάποιοι από την άλλη πλευρά βιάζονται να κατηγορήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που είναι η Ρωμά, η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Ο νόμο είναι ξεκάθαρο και λέει ότι απαγορεύεται η χρήση όπλου εκτό αν απειληθεί ε, μα ναι, η ζωή ε, του ε, αστυνομικού το... ή, ή, ή του συναδέλφου του. Άρα λοιπόν, εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ένα αστυνομικό ο οποίο έχει εκπαιδευτεί και έχει επανεκπαιδευτεί. Γιατί είχαμε και επανεκπαίδευση <σκλει> ομάδα βία πρόσφατα. Θα έκανε χρήση του όπλου του ε, 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 εν συνειδήσει χωρί να υπάρχει απειλή τη ζωή. Α περιμένουμε να δούμε ακριβώ τι έχει συμβεί για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο είναι στερεοτυπικό και γίνεται για πολιτικού λόγου. Δεν θα βιαστώ να κρίνω ε, έναν αστυνομικό, ο οποίο πολύ καλά γνωρίζει και από τα πρόσφατα περιστατικά στο πέραμα ότι αν κάνει χρήση είναι... όπλου, ε, μπλέκει. Είναι... Μήπω υπάρχει κάποιο θέμα στο πρωτόκολλο, ξέρω εγώ, στον τρόπο δράση, στην υπερβολική, στον υπερβάλλοντα ζήλο. Είναι χτυπήματα που λέει χτυπάω χωρί να βλέπω. Πάλι στο πίσω μέρο του κεφαλίου θα σου πει ο άλλο όμω, κύριε Κυριακή. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ακριβώ τι έχει συμβεί. Έχουμε αναφορέ για απόπειρα εμβολισμού μηχανή. Το οποίο, αν ισχύει, είναι απειλή τη ζωή. Αλλά εγώ δεν έχω όλα τα περιστατικά και τα δεδομένα στα χέρια μου για να μπορώ να κρίνω. Έτσι, αυτό θα το κάνει δικαιοσύνη. Σα ξαναλέω, ούτε να προτρέξουμε να κατηγορήσουμε τη μία πλευρά, ούτε την άλλη. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή Εντάξει, μου. Εντάξει, αλλά η μία πλευρά έχει θύμα ενώ η άλλη. Βεβαίω έχει θύμα ε. και αυτό είναι καρχά να ευχηθούμε να ζήσει το παιδί ε, αυτό. Φυσικά έτσι. αυτό. Το να πιο βασικό. Και το ζαχαρία, τι ποιο... λέτε. Το οποίο ακούω και συγγνώμη, τελειώνω ε. αυτό. Ακούω μάλιστα ότι έχει στα 16 του χρόνια έχει και ένα παιδί ήδη να. ενάμιση 1,5 έτου, να. που ναι, σημαίνει ναι, ότι μάνα. στα, στα 14, ας πούμε, στα 14,5 μισό γεννήθηκε το παιδί όταν έγινε αυτός πατέρας, άρα η σύλληψη έγινε όταν 13 δηλαδή η, η... Τι θα πει αυτό τώρα, Ότι. Ε, εντάξει, κοιτάξτε. Γιατί το λέτε αυτό. Το λέω αυτό διότι κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και μερικέ αλήθειε ε, για τον τρόπο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά στου ναι. καταβλισμού Ρωμά. Εντάξει, ναι, να, υπάρχει θέμα, να, υπάρχει κοινωνικό αποκλεισμό, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει αγραμματοσύνη, υπάρχουν όλα αυτά. Ναι, όταν ναι. Είναι σε 13 ετών είναι στα όρια του ποινικού κώδικα. Έτσι? Ναι, εντάξει. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Επίση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν σχολείο. Να μην καταλήγουν να κλέβουν αμάξια στα 15 και στα 16 του. Ε, έτσι. Ε, 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 και και δεν δε λέω σε, σε κάθε περίπτωση και δεν λέω ότι ε, αξίζει σε αυτά τα παιδιά να μπλέκουν σε τέτοιε καταστάσει και να σκοτώνονται. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Και μακάρι το παιδί αυτό να γίνει. Τα καλά, το ξεκίνησε Αλλά το πήγε λίγο αργότερα. Χωρί ε, κοινωνικού αποκλεισμού και οποιαδήποτε άλλη διάθεση, θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικό. Δεν, έκει, Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι, αποκλεισ... είναι αποκλεισμένοι. να έχεις συζυγικέ έχεις σχέσει, ας πούμε, και να κάνεις, να κάνεις εσύ παιδιά να γίνει πατέρα. Μάλιστα. Δεν είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, είναι στα όρια του ποινικού κώδικα. Τι να κάνουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, χρειαζόμαστε μια αστυνομία σοβαρή, εκπαιδευμένη, με ψυχομετρικά τεστ με δεξιότητε που να αντιλαμβάνονται οι, άνθρω... οι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν όπλο πάνω. Και γι' αυτό η αστυνομία είναι ο μόνο εξουδετερωμένο χώρο να έχει όπλο, είναι για να, για να προστατεύει του άλλου. Αν είσαι δημόσιο κίνδυνο, εάν πυροβολεί, ενώ δεν ξέρει πότε πρέπει να πυροβολεί, εάν κινδυνεύει να πυροβολήσει και να εξωστρακιστεί η σφαίρα και να έχει άλλα όπω. Είχαμε στο... στο, πέραμα ή τα 14. Σήμερα ο Γρηγορόπουλο ήταν 29 Λέω. ετών. 29 ετών. Και έφυγε 15. Είναι μια πληγή αυτό το πράγμα. Να διαχωρίσουμε δύο Εδώ, πράγματα. Ναι. Το ένα είναι η καταδίωξη, το άλλο είναι ο, πυροσμ... ο πυροβολισμό στο κεφάλι. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, θα μα δώσει απαντήσει ή δικαιωση είναι η δικαιοσύνη η ερευνα για το πρώτο. Ο πυροβολισμό όμω στο κεφάλι. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα ακραίο μέτρο. Κάτι. Αντικειμενικά Εντάξει. είναι ένα ακραίο ναι, μέτρο ναι, ναι. και πρέπει να διερευνηθεί, πρέπει να διελευκανθεί. Σήμερα είναι η επέτειο του άδικου θανάτου, του απολύτω άδικου θανάτου. Του Γρηγορόπουλου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ταυτίσω τα περιστατικά. Σε καμία περίπτωση όμω, α αναλογιστούμε που οδηγούμαστε και τέτοιου είδου θέματα, α μην τα βλέπουμε πια. Πάντω, ε, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κι εγώ σε αυτά που λέει η κυρία Γιανακοπούλου, και έχει δίκιο, ότι στο πεδίο τα πράγματα πολλέ φορέ είναι διαφορετικά. Προφανώ δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί ποιο ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα ενδεχομένω η μόνη πληροφορία που είχαν ότι ήταν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και, το, και η παραβατική συμπεριφορά την οποία, στην οποία αντέδρασαν εκείνη τη στιγμή δεν ήταν προφανώ η κλοπή των 20 ευρώ, ήταν α, ο διεμβολισμό τη μηχανή ε, και του συναδέλφου του. Θέλω να πω όμω αυτού που εύκολα λένε α ταυτοποιούσαν το όχημα και α πήγαιναν μετά στον καταβλισμό να τον κυνηγήσουν, θέλω να θυμίσω περιστατικά όπου η αστυνομία έχει πάει. Στο ζεφύρι Πράγμα. ή σε άλλε περιοχέ για συλλήψει και έχει έρθει να με καραμπίνε. Yeah. Έχει έρθει να με, με βαρύ οπλισμό. Yeah. Και με σφαίρε, τι οποίε δεν έχει καμιά υποχρέωση ο αστυνομικό των 900 ευρώ να αντιμετωπίζει έτσι ελαφρά την καρδία χωρί να ξέρει και εκείνο αν θα γυρίσει στο σπίτι όταν βλέπει απέναντί του ε, ανθρώπου με βαρύ οπλισμό να τον πυροβολούν ευθέω. Έτσι. Άρα λοιπόν στο πεδίο τα πράγματα είναι πολλέ φορέ διαφορετικά. <laughs> λέω, <laughs> εγώ, λέει. εγώ λέω ότι πρέπει να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Τρία χρόνια κυβερνάτε, Πρέπει να σπάσει αυτή η αλυσίδα και, και πρέπει τα κόμματα κύριε να, κύριε να συνεννοηθούμε για το πώ θα αντιμετωπιστεί αυτή Εδώ. η κοινωνική ομάδα. Εμεί θέλουμε τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα ε, στου καταβλισμού Ρωμά να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Να μην μας. έχουν κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό πρέπει μας. να το κοιτάξουμε στα μάτια. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε κόμματα τη αριστερά να πηγαίνουν εκεί και να χαϊδεύουν. Ποιο χαϊδεύει, Εσεί και Κάνετε να λέτε ότι όλα λάθος. είναι καλώ χαμωμένα. Και ότι εμεί είμαστε οι προστάτε σα για κομματικού λόγου. Έτσι. Για ποιο ε, τώρα εγώ, λέτε. Τι προστάτε κομματικοί λόγοι. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι. Και κάποιοι άνθρωποι διαμαρτύρονται και λένε η ζωή κάθε ανθρώπου είτε γεννήθηκε στο χαλάνδρι. Συμφωνούμε που απόλυτα γεννή... αυτό. συμφωνούμε, δεν μου Εγώ σα πάω παρακάτω. μου λέτε. Δεν την λέτε για την εγκληματικότητα. Κυνηγήστε αυτό είστε. κάνουμε, ναι. Τι αλλά κάνετε? Όταν όμω όταν όμως πάει η αστυνομία, αστυνομία για να μπορέσει να κάνει ήρεμα και πολιτισμένα συλλήψει για παρεμβατικέ συμπεριφορέ, ναι. κλοπέ, ληστείε, το ένα ναι. Το άλλο σε καταβλισμού. Και έρχεται, ευθείας, αντιμέτωπη, έρχεται αντιμέτωπη, με καραμπίνε. Η επί δεν Βλέπουμε πήγαινανε. μετά, βλέπουμε επί μετά οι προσώπου σα. Βλέπουμε κύριε. προσώπου σα και επισήριζα και μια πάντα. Άρα, τι μου τη Και βλέπουμε τώρα. προσώπου σα να πηγαίνουν στου καταβλισμού και να λένε προβλήματα. εμεί είμαστε μαζί σα, εμεί θα σα στηρίξουμε να υιοθετήσει η Βουλή τα παιδιά σα.